Γεια σας, χαίρετε. Το όνομά μου είναι Νάστια Κολομόιτσεβα. Η καταγωγή μου είναι από την Ουκρανία, γιατί ναι, σίγουρα θα υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις. Ξεκίνησα να φτιάχνω ιστοσελίδες από φοιτητικά μου χρόνια. Για κάποια χρόνια ήμουν freelancer και τα τελευταία 3 χρόνια εργάζομαι για την WPMU Dev. Η βασική μου απασχόληση είναι να παρέχω υποστήριξη στους πελάτες. Μιλάω καθημερινά με τους πελάτες και προσπαθώ και βοηθάω στην επίλυση προβλημάτων που έχουμε. Είναι κάποιος από εσάς που κάνει κάτι παρόμοιο, ασχολείται με υποστήριξη πελατών? Βλέπω πάρα πολύ. Πιστεύω να το βρείτε ενδιαφέρον την ομιλία. Λοιπόν, γνωρίζει κάποιος την εταιρεία την οποία εργάζομαι, την WPMU Dev? Εντάξει, δεν είστε πάρα πολλοί. Για αυτούς που δεν ξέρετε, παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις για την βελτιστοποίηση των σελίδων. Έχουμε κάποια plugins όπως Defender, που είναι security plugin. Το πιο γνωστό μας είναι Smash. Κάνει image optimization, μειώνει το μέγεθος της εικόνας χωρίς να υπάρχει κάποια αλλαγή στην ποιότητα της εικόνας. Γενικά έχουμε μεγάλη γάμα πελατών στην εταιρεία, από μην εξειδικευμένους ανθρώπους που μόλις ξεκίνησαν να φτιάχνουν ιστοσελίδες και μέχρι και developers που χρησιμοποιούν τα προϊόντα μας. Συνήθως οι ερωτήσεις που λύνουμε ξεκινάνε από το design. Μας ρωτάνε αν το design είναι απλό, αν είναι προσιτό, αν είναι ωραίο. Κάποιες CSS ερωτήσεις μας κάνουν από το πώς να κάνω το SEO, πώς να κάνω τη σελίδα μου να φορτώνει πιο γρήγορα. Και φτάνουμε στην επίλυση σφαλμάτων μέχρι και στα πιο εξειδικευμένα θέματα που χρειάζεται λίγο κώδικα. Γενικά, από όλα τα συστήματα διαχείρισης που υπάρχουν, γνωρίζουμε πως το WordPress είναι κατεστημένο σε 60,7% ιστοσελίδων. Είναι αρκετά μεγάλος συνδιαγωνισμός και όπως βλέπετε στο πίνακα, το 2013 το CMS ήταν κατεστημένο σε 17% των ιστοσελίδων και το 2019 έχουμε φτάσει στα 33,9%, τεράστια αύξηση σε χρήση CMS. Με τα τελευταία στατιστικά, από το σύνολο των ιστοσελίδων που υπάρχουν, που είναι γύρω στο 1,5 δισεκατομμύριο, το WordPress είναι κατεστημένο σχεδόν σε μισό δισεκατομμύριο. Υπάρχει μεγάλη αύξηση στη χρήση WordPress. Γενικά και ειδικά τα τελευταία 5 χρόνια, έχει διπλασιαστεί η χρήση της και αρχίζει και αυξάνεται. Να φανταστείτε, αυτά τα στατιστικά ήταν πριν από ένα μήνα συγκεκριμένα. Μπήκα χτες και από 1,6 δισεκατομμύρια ιστοσελίδων, το WordPress έχει φτάσει γενικά στα 34%. Είναι σχεδόν μισό δισεκατομμύριο που έχουν στις σελίδες εγκατεστημένο το WordPress. Οι λόγοι που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι το WordPress, πρώτον, είναι δωρεάν. Είναι πάρα πολύ εύκολο στην εγκατάσταση. Θέλεις μόνο 5 λεπτά να το εγκαταστήσεις το πρόγραμμα και είναι πάρα πολύ εύκολο στη χρήση για να το χρησιμοποιήσεις. Δεν χρειάζεται να είναι κάποιος προγραμματιστής για να φτιάξεις μια σελίδα WordPress και όσο περνάει ο καιρός, μην εξειδικευμένοι άνθρωποι αρχίζουν και χρησιμοποιούν την πλατφόρμα. Και η WordPress προσπαθεί να γίνει πιο προσιτή στους μην εξειδικευμένους ανθρώπους, όπως ας πούμε η version 5 που έβγαλε το Gutenberg, απλοποίησε το editor και οι μη εξειδικευμένοι χρήστες μπορεί να φτιάχνουν απλές σελίδες με το Gutenberg χωρίς να χρειάζεται να μάθουν να ξέρουν κώδικα. Όπως μεγαλώνει η χρήση του WordPress, μεγαλώνει και η ανάγκη για την υποστήριξη. Ο αριθμός αυτών μην εξειδικευμένων ατόμων μεγαλώνει και είναι ένας λόγος που πολλές εταιρείες έχουν ξεκινήσει και παρέχουν υποστήριξη πελατών για να προσελκύσουν παραπάνω πελάτες. Ένας μην εξειδικευμένος χρήστης δεν γνωρίζει πώς να κάνει επίλυση σφαλμάτων.
Μπορεί και ίσως και να μην έχει το χρόνο για να ψάξει πώς λύνεται κάτι. Και πολλοί αρχίζουν και ψάχνουν άλλες λύσεις πώς να επιλύσουν τα προβλήματα. Δηλαδή ψάχνουν κάποιον άλλον να μπορέσει να τους βοηθήσει στην επίλυση προβλημάτων. Να φανταστείτε πως υπάρχουν άνθρωποι οι οποίες φτιάχνουν σελίδες χωρίς να έχουν καν βασικές γνώσεις CSS. Υπάρχουν πάρα πολλοί. Αυτοί είναι οι επαγγελματίες που ξέρουν να πουλάνε καλά τα προϊόντα τους και φτιάχνουν απλές στους σελίδες. Και όμως στη δουλειά μου, ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων που φτιάχνουν σελίδες δεν ξέρουν καν CSS. Και έρχονται και μας ρωτάνε πώς να κάνω, ας πούμε, να αλλάξω χρώμα στο κουμπί. Αυτό ισχύει. Βλέπω κάποια πρόσωπα δεν το περιμένουν και όμως είναι αλήθεια. Η εξυπηρέτηση είναι κλειδί για την επιτυχία κάθε επαγγελματία. Μέσα από την εξυπηρέτηση παρατηρούμε και μαθαίνουμε τις ανάγκες που έχουν οι πελάτες και με αυτόν τον τρόπο γινόμαστε πιο ανταγωνιστικοί και αποκτάμε ένα αγωνιστικό πλεονέκτημα. Για να επιβεβαιώσει την εποχή μας μακροχρόνια κάθε επιχείρηση, χρειάζεται να δίνει προσοχή τόσο στην ποιότητα των προϊόντων που έχει, αλλά και στην εξυπηρέτηση, γιατί χρειάζεται να κρατήσει τους νέους πελάτες και να προσελκύσει καινούριους. Παροχή υποστήριξης γενικά υπάρχει παντού. Όταν παρέχουμε προϊόν στους πελάτες, ο στόχος είναι να κάνετε τους πελάτες να νιώσουν ευχαριστημένοι με αυτό. Θα πρέπει να συναντήσετε τις προσδοκίες που έχετε και να απαντήσετε στις τυχόν ερωτήσεις που μπορούν να έχουν σχετικά με το προϊόν σας. Γενικά, αν είστε ιδιοκτήτης μιας επιχείρησης, γνωρίζετε πόσο είναι σημαντικό να έχετε ικανοποιημένους πελάτες. Πάρα πολύ βασικό. Και ξέρετε, ειδικά δηλαδή με την ύπαρξη των social media, ξέρετε πόσο άσχημα αισθάνεστε όταν βλέπετε ένα αρνητικό review. Γιατί εντάξει, υπάρχει μετά 80% των χρηστών προτιμά να επικοινωνεί μέσα από το social media και προτιμά να αφήνει, αν είναι ειδικά αρνητικά review, είναι πιο εύκολο για αυτούς να αφήσουν ένα αρνητικό σχόλιο. Εδώ δηλαδή σε αυτή την περίπτωση όταν έχετε αρνητικά σχόλια, παίζει μεγάλο ρόλο να παρέχετε πολύ ποιοτική υποστήριξη. Με το να απαντάτε στα αρνητικά σχόλια θα δείξετε στους πελάτες ότι νοιάζεστε για αυτούς και νοιάζεστε για τις ανάγκες που έχουν. Τα αρνητικά σχόλια όσο περισσότερο υπάρχουν στα Facebook, όπως υπάρχει, ας πούμε, τα αρνητικά σχόλια μπορούν να τα αφήσουν οι χρήστες στα Facebook, Google, Twitter, υπάρχουν πολλά κοινωνικά μέσα. Αυτά μπορούν να δημιουργήσουν μια άσχημη εντύπωση στους καινούριους χρήστες που μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα προϊόντα σας. Από τη στιγμή που θα απαντήσετε σε αυτά, θα δείξετε ζήλο και θα δείξετε ενδιαφέρον ότι θέλετε να επιλύθετε το πρόβλημα, κάτι το οποίο τα σχόλια που θα διαβαστούν από τους μέλλον πελάτες και πιθανούς πελάτες που μπορεί να έχετε, θα δουν ότι έχετε ενδιαφέρον προς την επίλυση προβλημάτων που έχουν. Και έστω και υπάρχουν αρνητικό σχόλιο που μπορεί να βλάψει την επιχείρησή σας, οι άνθρωποι θα δουν ότι ενδιαφέρεστε προς την επίλυση και μπορούν ακόμα να κερδίσετε τους πελάτες που έχουν αφήσει αρνητικό σχόλιο και τους πιθανούς πελάτες που μπορούν να έρθουν στην εταιρεία. Την άλλη, βέβαια, όσα περισσότερα θετικά σχόλια έχετε στη σελίδα της επιχείρησής σας, είναι η καλύτερη διαφήμιση που μπορεί να έχετε. Αν, για παράδειγμα, ασχολείστε με την ανάπτυξη πρόσφατων, οι themes, θα ψάχνουν οι άνθρωποι διάφορους τρόπους πώς να χρησιμοποιούν τα προϊόντα σας. Παρέχοντας υποστήριξη, θα τους βοηθήσετε να σώσουν αυτή το χρόνο τους και να τους διευκολύνετε να καταλάβουν πώς να χρησιμοποιούν τα προϊόντα σας πιο γρήγορα. Που σημαίνει για εσάς, θα βγάζετε περισσότερα λεφτά και στο μέλλον αυτοί οι πελάτες θα στείλουν άλλους φίλους σας. Αυτοί οι πελάτες θα στείλουν άλλους φίλους σας, φίλους τους, και θα προτιμήσουν, ας πούμε, θα,
θα συστήσουν την εταιρεία σας για να χρησιμοποιηθεί και να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες σας. Να γνωρίζετε πως οι πελάτες, οι οποίοι άφησαν μια φορά ένα θετικό feedback, είναι 3 φορές πιο πιθανό να συστήσουν την εταιρεία σας στους άλλους. Υπάρχει μια μελέτη όπου δείχνει πως οι πελάτες είναι πρόθυμοι να ξοδέψουν 17% περισσότερο στις υπηρεσίες σας, αν υπάρχει πάρα πολύ γρήγορη ανταπόκριση στα social media. Θα ήθελα να σημειώσω πάρα πολύ σημαντικό πως η πλειοψηφία ανθρώπων που αισθάνονται ότι ο χρόνος τους εκτιμάται από την εταιρεία σας, είναι πιο σημαντικό πράγμα που μπορεί να κάνει μια επιχείρηση για τους πελάτες. Τα ρίσκα από την κακή υποστήριξη που υπάρχουν είναι πως 30% των πελατών σας μπορούν να φύγουν στον ανταγωνιστή σας. Και τα 31% των πελατών σας απάνω θα αφήσουν ένα αρνητικό review στη σελίδα σας, κάτι το οποίο θα αποθήσει τους πιθανούς πελάτες για να αγοράσουν τις υπηρεσίες σας. Έχει γίνει πλέον υποχρεωτική υποστήριξη πελατών για να γίνει κάποια επέκταση στην επιχείρησή σας. Εδώ. Η μέθοδοι, τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται συνήθως στις επιχειρήσεις, τα πρώτα είναι τα πιο δεδομένα, είναι τα forums. Είναι η πιο χρήσιμη μορφή που υπάρχει. Σχεδόν όλες τις επιχειρήσεις προσφέρουν και χρησιμοποιούν forums για την επίλυση προβλημάτων και να παρέχουν υποστήριξη. Και ένα μεγάλο σύν στα forums είναι ότι ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει τις ερωτήσεις που έχει, να βρει ότι αυτές οι ερωτήσεις έχουν ήδη απαντηθεί από τους άλλους και να βρει τη λύση για αυτό που ψάχνει. Τηλεφωνική επικοινωνία για μένα είναι ο πιο δύσχριστος τρόπος για να παρέχεις υποστήριξη στο WordPress. Όμως υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν ότι θα συναντηθούν πολύ καλύτερα τηλεφωνικός παρά γραπτός. Για μένα πιστεύω ότι θα είναι πολύ δύσκολο για τον άνθρωπο που παρέχει την υποστήριξη να μπορέσει να βοηθήσει τηλεφωνικός να κάνει επίλυση προβλημάτων. Emails είναι, όλοι χρησιμοποιούμε emails, είναι ό,τι πιο χρήσιμο υπάρχει. Κάθε εταιρεία χρησιμοποιεί emails για την υποστήριξη πελατών. Πολλές εταιρείες εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από αυτό. Και το πιο γνωστό είναι το live chat. Ζωντανή συνομιλία σας δίνει την πιο άμεση επαφή με το πελάτη. Ο πελάτης παίρνει άμεσα την απάντησή του και μπορεί να έχει καθοδήγηση βήμα-βήμα προς επίλυση του προβλήματος που μπορεί να έχει. Για μένα είναι πιο μακράν η πιο χρήσιμη μέθοδος που μπορεί να έχει μια επιχείρηση για να προσφέρει παροχή υποστήριξης. Ναι, μεν είναι πιο δύσκολο από την άποψη της υποστήριξης, ως εσείς, ως αυτός που παρέχετε την υποστήριξη, είναι λίγο πιο αγχωτικό, αλλά από άποψη marketing είναι πολύ πιο κερδοφόρο για την επιχείρηση να παρέχει μια εταιρεία live chat. Η ταχύτητα με την οποία δίνονται απαντήσεις στο live chat είναι πάρα πολύ σημαντική. Ένας στους 5 πελάτες μπορεί να αφήσει την επιχείρηση να μην αγοράσει το προϊόν μόνο και μόνο επειδή θα υπάρχει μια αργή ανταπόκριση στη συνομιλία. Τώρα, γενικά, πόσο γρήγορα απαντούν στις ερωτήσεις οι πελάτες, τώρα είναι σχετικά τα στατιστικά. Μέσα στο χρόνο απόκρισης σε ταχυδρομικό ταχυδρομείο είναι γύρω στις 12 ώρες. Στα social media είναι γύρω στις 10 ώρες και στο live chat οι πελάτες παίρνουν απαντήσεις μέσα σε 2 λεπτά. Όταν σας έρχεται πελάτης και λέει κάποιο πρόβλημα, τι κάνετε? Το πρώτο πράγμα που κάνετε είναι πρέπει να κατανοήσει το πρόβλημά του. Οι πελάτες πολλές φορές δεν ξέρουν να εκφραστούν, δεν έχουν το ίδιο λεξιλόγιο με εμάς και δεν μπορούν να πούν ποιο είναι το πρόβλημά μας ώστε να καταλάβουμε εμείς καλά. Αν δεν καταλαβαίνετε ποιο είναι το πρόβλημα, κάντε τις ερωτήσεις. Φανταστείτε, σας έρχεται ένας πελάτης και σας λέει το site μου δεν λειτουργεί. Αυτή η πληροφορία, ναι, είναι στο πιο συχνό φαινόμενο. Το site μου δεν λειτουργεί. Δεν μας λέει τίποτα εμάς.
το συγκεκριμένο. Εδώ κάνετε πολλές ερωτήσεις. Τι ακριβώς λειτουργεί, ποιο σφάλμα βλέπετε στην οθόνη σας. Γιατί για το χρήστη το site μου δεν λειτουργεί. Μπορεί να εννοεί ότι δεν λειτουργεί το κουμπάκι στη φόρμα αποστολής. Τόσο απλά. Εδώ, σε αυτή την περίπτωση, ρωτήστε τι έκανε ο πελάτης πριν δημιουργήθηκε το πρόβλημα, για να μπορέσετε πώς να δείτε πώς να το επιλύσετε. Αν είστε freelancer, αν είστε developer, κάνετε δικά σας πρόσθετα ή themes και δέχεστε, ας πούμε, μια παραγγελία ή μαθαίνετε ότι ο πελάτης σας έχει πρόβλημα, μην προχωρήσετε το development και στη λύση χωρίς να συνοηθείτε με τον πελάτη σας. Αν δεν υπήρχε πλήρη κατανόηση του προβλήματος, μπορείτε να προχωρήσετε στο development και στο τέλος ο πελάτης θα γυρίσει και θα σας πει αυτό δεν είναι αυτό που ήθελα. Πρέπει να κατανοήσετε τι θέλει, αλλιώς θα χάσετε πολύ χρόνο, θα χάσετε λεφτά και από την απογοήτευση που θα έχει ο πελάτης μπορεί να φύγει, να χάσετε και τον πελάτη. Αυτό που θέλω να πω ότι δεν έχουν όλοι τις ίδιες γνώσεις, δεν μπορούν πολύ να εκφραστούν με τον ίδιο τρόπο που εμείς μπορούμε να το καταλάβουμε. Αν θα είχαν όλες αυτές τις γνώσεις, εμείς μπορεί και να μην είχαμε δουλειά σήμερα. Οι πολλές ερωτήσεις λοιπόν θα σε βοηθήσουν να κατανοήσετε πιο γρήγορα το πρόβλημα που έχετε και να δώσετε λύση στο πελάτη σας. Με τους πελάτες πρέπει να είστε ειλικρινείς. Είμαστε άνθρωποι, όλοι κάνουμε λάθη. Αν για κάποιο λόγο έγινε κάποιο σφάλμα στην σελίδα του πελάτη σας, το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να τον ενημερώσετε σε αυτό. Ο πελάτης μπορεί να σας δει, να μην καταλάβει τι έχει γίνει και είναι πολύ χειρότερο αν καταλάβει ότι το σφάλμα γίνεται από εσάς και εσείς δεν τον ενημερώσατε. Είναι σαν να ψεύδεστε, που δημιουργεί πολύ κακή και άσχημη εντύπωση στο πελάτη. Για παράδειγμα, ας πούμε, αν γίνει κάτι τέτοιο και πέσει η σελίδα, πρέπει να ενημερώσετε το πελάτη αμέσως και να πείτε ναι, συγγνώμη, έγινε αυτό το σφάλμα. Δεν το κάνουμε πολλές φορές, γιατί δεν ξέρουμε τι αντίδραση μπορεί να έχει ο πελάτης μας γενικά ο απέναντί μας όταν γίνεται κάτι το οποίο είναι δικό μας φταίξιμο. Εδώ όμως δεν έχετε δύναμη, δεν έχετε power, ας πούμε, πάνω στην αντίδραση που θα έχει ο πελάτης. Με το που θα πείτε, η ειλικρίνεια, κατά την άποψή μου, κατά την εμπειρία μου, θα έχει θετικό αποτέλεσμα. Ο πελάτης θα το πάρει πάρα πολύ θετικά. Το project στο οποίο δουλεύετε δεν ανήκει σε εσάς. Ο πελάτης έχει πληρώσει αυτό το project και ανήκει σε αυτόν. Ειδικά στην υποστήριξη που παρέχουμε εμείς μας έρχονται έτοιμα. Άνθρωποι οι οποίοι κάνουν κατασκευή στο σελίδων, είναι freelancers, είναι developers, μας έρχονται με έτοιμα project. Εδώ, σε αυτή την περίπτωση, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε οποιαδήποτε αλλαγή χωρίς να πάρουμε έγκριση από το πελάτη. Πάντα πρέπει να ρωτήσουμε, ας πούμε, πριν να απενεργοποιήσουμε ένα plugin ή κάνουμε το οτιδήποτε άλλο για να μπορούμε να το κάνουμε. Γιατί οι developers και freelancers που έχονται για υποστήριξη ξέρουν πολύ καλύτερα την ιστοσελίδα τους παρά εμείς. Εδώ θα φέρω ένα παράδειγμα ότι, ας πούμε, θέλετε να απενεργοποιήσετε ένα plugin γιατί μπορεί να νομίσετε ότι φταίει σε κάτι. Θα το κάνετε και μετά με το που θα το απενεργοποιήσετε πίσω θα έχουν χαθεί όλες τις ρυθμίσεις και δεν υπάρχει backup. Εδώ μπαίνετε σε δύσκολη θέση. Ο πελάτης σας τώρα θα πρέπει να ξανακάνει τις ρυθμίσεις, να χάσει το χρόνο του, κάτι το οποίο θα μπορούσε να το αποφύγετε. Και εντάξει, είναι κάτι το οποίο πριν οποιαδήποτε αλλαγή πρέπει να ρωτήσει το πελάτη αν μπορείτε να το κάνετε. Στην περίπτωση αν μιλάτε με freelancer, αν έχετε φτιάχνετε εσείς την ιστοσελίδα, εντάξει, εσείς θα τη ξέρετε, εσείς μπορείτε να κάνετε αλλαγές. Λοιπόν, για να μην βρεθείτε σε δύσκολες καταστάσεις, πάντα πάρτε άδεια σε οτιδήποτε θέλετε να κάνετε από τον πελάτη σας. Οι πελάτες σας προσλαμβάνουν γιατί έχουν εμπιστοσύνη σε εσάς και εμπιστεύονται ότι είστε εξειδικευμένοι στο τομέα σας και έχετε τις γνώσεις για να απλύσετε κάποια προβλήματα. Αν δεν το κάνετε, αν δεν δώσετε το καλύτερο που μπορείτε, ο πελάτης μπορεί να το αισθανθεί
κατά κάποιο τρόπο και να σας αφήσει και να φύγει κάπου σε κάποιο άλλο ανταγωνιστή σας. Αυτό που θέλω να πω ότι θα ήθελα να δώσετε ό,τι παραπάνω μπορείτε στο πελάτη σας, ας δεν σας πληρώνει γι' αυτό. Αν βλέπετε ότι η σελίδα υπάρχει χώρος για βελτίωση, πρέπει να το πείτε. Γιατί οι πελάτες έχουν εμπιστοσύνη ότι ξέρετε κάτι καλύτερο και μπορείτε να προσφέρετε κάτι παραπάνω και να βοηθήσετε πολύ παραπάνω. Αν, ας πούμε, η σελίδα, για παράδειγμα, φορτώνει μέσα 10 δευτερόλεπτα και εσείς έχετε τη λύση για αυτούς να φορτώσει μέσα σε 3, ας μη σας πληρώνει, εσείς μπορείτε να το πείτε ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα και να δώσετε τη λύση αμέσως. Θα το εκτιμήσει πάρα πολύ και θα έχει εμπιστοσύνη προς εσάς ως επαγγελματία. Για να διατηρήσετε τους πελάτες, πρέπει να είστε συνεπείς. Αν δράτε με ένα συγκεκριμένο τρόπο σε μια συγκεκριμένη κατάσταση και με διαφορετικό τρόπο σε μια διαφορετική κατάσταση, τους μπερδεύετε με αυτό. Συνέπεια είναι να δείχνουμε επιθυνότητα απέναντι στο πελάτη. Ο πελάτης πρέπει να γνωρίζει πότε θα το απαντήσετε, ας πούμε, στο ζήτημά του. Έχετε μιλήσει ποτέ με μια τηλεφωνική υπηρεσία που οποία σας υποσχέθηκε ότι θα σας καλέσει πίσω και δεν σας έχει καλέσει ποτέ? Πρέπει να υπάρχει μια πολύ καλή υποστήριξη στην Ελλάδα, μια πολύ που σας καλούν όλοι πίσω. Υπήρχαν περιπτώσεις, ας πούμε, που περιμένετε ένα τηλέφωνο από κάποια εταιρεία και δεν σας καλεί πίσω. Εσάς μπορεί να σας αρέσει τα προϊόντα που προσφέρει αυτή η συγκεκριμένη επιχείρηση. Μπορεί να είστε ικανοποιημένος με τον άνθρωπο που έχετε μιλήσει. Αλλά όμως θα θυμάστε για πάντα ότι η εταιρεία δεν σας κάλεσε πίσω. Είναι ένα αρνητικό συνέστημα το οποίο θα μείνει μέσα σας και είναι σίγουρο κάτι το οποίο θα μοιραστείτε και με τους φίλους σας. Η απογοήτευση που θα έχετε. Πρέπει να είστε πάρα πολύ φιλικοί με τους πελάτες σας. Μην έχοντας σεβασμό απέναντι στον άνθρωπο με τον οποίο μιλάτε, η αρνητικότητα αυτή μπορεί να σας βγει μπροστά. Σίγουρα θα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι σας βγάζουν έξω από τα νερά σας. Υπάρχουν πελάτες οι οποίοι σας εκνευρίζουν και σας κάνουν τη ζωή δύσκολη. Μπορεί να θέλετε να τους βοηθήσετε να λέτε 5 φορές το ίδιο πράγμα και να μην καταλαβαίνει τι θέλετε να κάνετε και να εκνευρίζετε αυτός και να σας κουράζει και αυτή η συμπεριφορά του. Μέσα στο εργασιακό σας κύκλο μην εκφράζεστε αρνητικά ή το πελάτη σας. Αν δεν μπορείτε να έχετε σεβασμό απέναντι στο πελάτη, ζητήστε κάποιον συνάδελφο να το αναλάβει. Γενικά δεν είναι πάρα πολύ ωραίο μέσα στο κύκλο σας να εκφράζεστε αρνητικά. Αυτή η αρνητικότητα που έχετε δημιουργείται μέσα σας, αυξάνεται και μπορεί να σας βγει σε κακό. Γιατί όσο πιο πολύ εκφράζεστε άσχημα για κάποιον πελάτη, αυτό μπορεί να επεκταθεί σε δεύτερο πελάτη, σε τρίτο πελάτη που έχετε και γενικά να σας φταρεί ψυχολογικά, να αρχίσει να σας κουράζει η δουλειά που κάνετε. Και η αρνητικότητα που βγάζετε και στο χώρο εργασίας κουράζει και τους συναδέλφους σας. Πάρα πολύ βασικό, μην αντιδράτε. Πρέπει να έχετε θέληση να βοηθήσετε σε οποιαδήποτε κατάσταση και να είσαστε. Εδώ πρέπει, στη δουλειά σας συγκεκριμένη, πρέπει να έχετε πάρα πολύ υπομονή. Μερικές φορές, δηλαδή, οι πελάτες μπορεί να είναι εξεγριωμένοι με κάποιο πρόβλημα το οποίο μπορεί να δημιουργηθεί και από δικό σας λάθος, μπορεί να δημιουργηθεί και από τρίτο παράγοντα. Πρέπει να κάνετε υπομονή και αφήσετε το πελάτη να εκφραστεί, να του φύγει, να φύγει όλος ο ατμός, να φύγουν όλα τα νεύρα. Ναι. Γι' αυτό θα ήθελα να μην αντιδράτε γενικά ό,τι και να σας πει. Μπορεί να βρίζει, μπορεί να έχει άσχημο λεξιλόγιο, άσχημη συμπεριφορά, μην το πάρετε ποτέ προσωπικά. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλύτερα να ζητήσετε συγγνώμη, αλλά με μεγάλη προσοχή. Εδώ δεν ζητάτε συγγνώμη γιατί είναι δικό σας στέξιμο. Θα πείτε καλύτερα, λυπάμαι πολύ που σας συνέβη κάτι τέτοιο. Είναι η καλύτερη φράση που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Να είστε
πάρα πολύ ευγενική. Ενημέρωστε το πελάτη σας ότι καταλαβαίνετε τι περνάει. Δείξτε συμπόνια. Και αν συνεχίζει και έχει αυξημένους τόνους, ζητήστε να χαμηλώσει τους τόνους. Αν θα αντιδράσετε, δεν θα κερδίσετε τη μάχη. Θα κάνετε κακό στον εαυτό σας, θα κάνετε κακό στην εταιρεία. Καλύτερα έχετε υπομονή να μιλήσει, να περάσει και αν δεν μπορείτε, ας πούμε, να έχετε, μιλάτε με mail, αν δεν μιλάτε μέσω του live chat. Okay. Τελειώνουμε, εντάξει. Καλύτερα, αν, ας πούμε, δέχεστε ένα email και δέχεστε ένα email από ένα εξαγραμμένο πελάτη, θα καλύτερα πάρτε μια ανάσα, κάντε ένα περπάτημα, μην απαντάτε αμέσως, πάρτε λίγο το χρόνο σας να ηρεμήσετε και στείλτε ένα πάρα πολύ ωραίο επαγγελματικό email. Η διαχείριση προσδοκίων ίσως είναι το πιο δύσκολο κομμάτι και γιατί έχει να κάνει ρόλο με ποιον έχετε απέναντί σας. Όταν δεν μπορείτε να δώσετε αυτό που ζητάει ο πελάτης τι θα κάνει, θα πάει στον ανταγωνιστή σας. Οι προσδοκίες των πελατών πρέπει να τίθονται μπροστά πριν κλείσει οποιαδήποτε συμφωνία μαζί του. Πρώτα, πρέπει να τους ενημερώσετε τι προσφέρετε, ποια είναι τα όρια σας, γιατί ένας πελάτης μπορεί να έχει συγκεκριμένες προσδοκίες για αυτό που προσφέρετε, ένας άλλος μπορεί να έχει διαφορετικές προσδοκίες. Με αυτόν τον τρόπο ορίζετε τις προσδοκίες των πελατών σωστά. Ο πελάτης σας μπορεί να έχει πολύ διαφορετικές γνώμες γενικά. Κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός και περιμένει διαφορετικά πράγματα από εσάς. Για παράδειγμα, έρχεται ο πελάτης σε εσάς και θέλει να κάνετε κάτι στη σελίδα που φτιάχνετε, τέλος πάντων, και εσείς δεν μπορείτε να το κάνετε. Η απογοήτευση του πελάτη θα είναι πάρα πολύ μεγάλη, γιατί είχε άλλες προσδοκίες για αυτό που μπορείτε να τους προσφέρετε και άλλο τους δώσατε εσείς. Το πώς να διαχειρίζετε αυτές τις προσδοκίες, θα σας δώσω με ένα απλό παράδειγμα. Για παράδειγμα, είστε freelancer, developer, ο οποίος κάνει κάποιο πρόσθετο, κάνει ανάπτυξη themes. Βρέθηκε κάποιο bug και η πιο χρήσιμη ερώτηση που θα συναντήσετε, πότε θα λυθεί. Εσείς μπορείτε να πείτε, αυτό θα λυθεί σε μερικές μέρες. Εδώ το χάσετε το παιχνίδι, γιατί σε μερικές μέρες, μια πολύ γενική απάντηση, για εσάς μερικές μέρες μπορεί να είναι 10, για τον πελάτη μερικές μέρες μπορεί να είναι 3. Σε 3 μέρες θα γυρίσει πίσω και θα σας πει, θα αρχίσει να γκρινιάζει και γιατί δεν είναι έτοιμο. Σε αυτή την περίπτωση, αν εσείς έχετε ένα ET, ας πούμε, γνωρίζετε πότε θα λυθεί, γνωρίζετε ότι θα λυθεί σε 5 μέρες, δώστε στον αυτό σας διπλάσιο χρόνο. Αν θα ξέρετε ότι θα λυθεί σε 5 μέρες, πείτε στον πελάτη θα λυθεί σε 10. Έτσι θα συναντήσετε τις προσδοκίες και ίσως και τα ξεπεράσετε. Γιατί αν θα λυθεί σε 5 μέρες και ο πελάτης θα περιμένει σε 10 μέρες που θα λυθεί το θέμα, αυτός θα είναι 3 ευτυχισμένος. Ότι κάνετε, θα νομίζετε ότι κάνετε τη δουλειά σας πολύ πιο γρήγορα. Πήγα πίσω. Ναι. Ωραία. Δεν θα μείνω πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Θα αναλύσω κάποιους μεθόδους οι οποίες χρησιμοποιούμε εμείς στην εταιρεία ως WPM UDev γενικά και κάποια μερικά πράγματα τα οποία είναι στάνταρ και πρέπει να προσέχετε. Πρώτο, backup. Πάντα να υπάρχει κάποιο backup στη σελίδα, ποτέ δεν ξέρετε τι μπορεί να γίνει, μπορεί να κάνετε οποιαδήποτε μικρή αλλαγή να πέσει η σελίδα. Μαζί με το backup, προσέξτε να έχετε και access στο server, FTP και να έχετε cPanel. Γιατί, ας πούμε, αν θα πέσει η σελίδα και δεν έχετε access στο cPanel, δεν έχετε άλλο τρόπο να το επαναφέρετε. Και πολλές φορές, η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν developers οι οποίες μας έρχονται και δεν έχουν access. Δεν έχουν καθόλου access στο cPanel. Μεγάλη προσοχή να τα ζητήσετε πριν κάνετε οποιαδήποτε αλλαγή. Γιατί, αν θα γίνει κάποιο πρόβλημα, είτε έχουν συμβεί, δεν έχετε τρόπο να επαναφέρετε τη σελίδα και η σελίδα μπορεί να είναι κατεβασμένη, ξέρω, να έχει κάποιο σφάλμα και θα πρέπει να περιμένει ο πελάτης μια ολόκληρη μέρα μέχρι να βρεθούν FTP για να λυθεί το πρόβλημα. Κάτι το οποίο ειδικά για τα live chat, αν είναι η shop, αν ο πελάτης του freelancer πουλάει προϊόντα, είναι πάρα πολύ άσχημη εικόνα.
Το δεύτερο βήμα, κάτι το οποίο δεν αρέσει να κάνω σε πολλούς, είναι να κάνω τεστ για conflict με plugins. Γενικά, όταν υπάρχει κάποιο σφάλμα στη σελίδα και ή δεν λειτουργεί κάποια συγκεκριμένη ιδιότητα, η συνήθως το practice που γίνεται είναι να απενεργοποιήσουν όλα τα plugins και να αρχίσουν να τα ενεργοποιούν ένα-ένα για να βρουν τι φταίει, για να βρεθεί η λύση. Πάρα πολλοί τρελαίνονται και δεν θέλουν να το κάνουν. Αλήθεια, δηλαδή το συναντάμε πάρα πολύ μεγάλη η αρνητικότητα του συγκεκριμένη μέθοδο. Σε αυτή την περίπτωση, αν δεν βλέπετε ότι ο πελάτης σας είναι κατά στο να κάνει κάτι τέτοιο στο site τους, ζητήστε να γίνει backup, ζητήστε να γίνει staging site, το οποίο είναι το αντίγραφο του site που έχετε, και να γίνει αυτό το τεστ εκεί. Και τα επόμενα βήματα είναι η επίλυση, για να βρείτε ποια είναι η ρίζα του προβλήματος, επίλυση του bug, testing και μετά να το δώσετε, να το κάνετε release, να το δώσετε στο πελάτη. Αρκετοί από εσάς έχετε δουλέψει γενικά δουλέψει χρόνια σε αυτή τη δουλειά και ξέρετε πώς λειτουργούν οι πελάτες. Θα πρέπει να έχετε καταλάβει ότι όλοι έχουν ένα πανομοιότυπο τρόπο σκέψης που λειτουργούν. Είναι σαν να υπάρχει ένα template στον τρόπο σκέψης που άμα καταλάβουμε πώς λειτουργεί, μπορούμε να το αξιοποιήσουμε καλύτερα και να προσφέρουμε καλύτερες υπηρεσίες ως προς τους πελάτες μας. Για παράδειγμα, ας πούμε, ένα απλό παράδειγμα, ένας άνθρωπος να έχει μάθει να λειτουργεί σε ένα περιβάλλον, σε ένα γραφείο το οποίο είναι σκοτεινό, χωρίς θέα κτλ. Και άμα το πάρουμε από αυτό το μικρό περιβάλλον τον άνθρωπο και το βάλουμε σε ένα άλλο γραφείο βαέριο με πάρα πολύ μεγάλη θέα, έτσι θα αλλάξει και η διάθεσή του. Με αυτόν τον τρόπο, όταν σας έρχεται πελάτης, αυτή η αλλαγή θα προσπαθήσει να το εφαρμόσετε πάνω σε αυτό. Δηλαδή, άμα μπορείτε και δημιουργήσετε ένα καλύτερο περιβάλλον επικοινωνίας, οι πελάτες σας θα μείνουν ευχαριστημένοι. Είναι, ας πούμε, μια εμπειρία τα οποία θα θέλουν όλοι να το ζήσουν. Από προσωπική μου εμπειρία, υπήρχαν περιπτώσεις όπου οι πελάτες ήταν πάρα πολύ δυσαρεστημένοι και απλώς σηκωθήκανε και φύγανε από το live chat και είπαν ότι θα φύγουν από την εταιρεία γενικά. Αυτό που έκανα στην ουσία είναι ότι έψαξα το ποιο είναι το πρόβλημά τους, κοίταξα πώς μπορεί να λυθεί, έστω και ο πελάτης μπορεί να έχει φύγει από την εταιρεία, έστειλε ένα email προς την επίλυση, κάτι το οποίο δεν περίμενε ο πελάτης, και ήρθε πίσω, γύρισε, ζήτησε συγγνώμη και ξανά ήρθε στην εταιρεία. Γι' αυτό προσπαθήστε να δώσετε όσο παραπάνω μπορείτε, ας φαίνεται ότι η υπόθεση μπορεί να είναι χαμένη. Αυτό, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Εύχομαι να σας άρεσε. Υπάρχουν ερωτήσεις που θα θέλατε να κάνετε? Πιστεύω ότι όλοι λίγο ή πολύ έχετε αντιμετωπίσει πελάτες λογικούς ή παράλογους. Υπάρχει κάτι που σας κίνησε το ενδιαφέρον? Εγώ θα πω τον εαυτό μου βέβαια το εξής. Αυτό το μην αντιδράτε, λίγο με δυσκολεύει. Είναι δύσκολο. Δηλαδή, παρόλο που θεωρώ ότι έχω social skills, αυτό το μην αντιδράτε πρέπει λίγο... Πρέπει να έχετε υπομονή, γιατί άμα θα αντιδράσετε θα βγει σε κακό. Ναι. Πάμε σε ερωτήσεις. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε για τα όσα είπες. Ευχαριστώ. Λίγο με το σεβασμό. Και γενικά, αν υπάρχει κάποιο όριο, ας πούμε, το οποίο φαντάζομαι ότι θα πρέπει να υπάρχει κάποιο όριο. Ναι, εννοείται. Δεν μπορείτε να επιτρέψετε στο πελάτη να σας μιλάει άσχημα γι' αυτό και του ζητάτε χαμηλώστε τους τόνους. Αλλιώς, πείτε ότι ηρεμήστε, μπορούμε να συνεχίσουμε τη συζήτησή μου κάποια άλλη στιγμή. Ή δεν μπορούμε να το επιστρέψουμε και τρώει αποκλεισμό. Αυτό ισχύει, ναι. Ναι, αυτό ισχύει. Αν ο πελάτης δεν μπορεί να ηρεμήσει, δεν μπορεί να προσβάλλει, ας πούμε, εσάς, την προσωπικότητά σας. Και με το θέμα του σεβασμού, ήθελα να πω ότι σεβασμό στο πελάτη και στο εργασιακό σας περιβάλλον, όχι μόνο όταν μιλάτε στο πελάτη. Γιατί όταν βλέπετε ότι η συνάδελφός σας αρχίζει και βρίζει, τι βλάκας είναι αυτός, και αυτό αρχίζει και σας κουράζει και σας επηρεάζει και εσάς πάρα πολύ. Και σε συνέχεια, υπάρχει το όριο, ας πούμε, που θα αφήσουμε τον πελάτη και θα πούμε αυτόν τον πελάτη δεν τον θέλουμε?
Υπάρχει όρια. Αν έχετε δώσει μια προειδοποίηση, δεν έχει αλλάξει. Έχετε δώσει άλλη μια προειδοποίηση, δεν έχει αλλάξει. Στη τρίτη θα πρέπει να το σταματήσει. Εντάξει, το όριο αυτό ορίζεται από εσάς, το πώς νομίζετε εσείς, πού είναι τα δικά σας τα όρια. Αλλά αν βλέπετε ότι έχετε δώσει τρεις προειδοποίησεις και ο πελάτης δεν αλλάζει και συνεχίζει, δεν υπάρχει λόγος να χαλάτε εσείς το χρόνο σας για την υποστήριξή του όταν δεν υπάρχει συνεννόηση. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Καλημέρα, ευχαριστούμε για την ομιλία. Σπύρος ονομάζομαι. Τώρα, τον τελευταίο χρόνο, ένα πρόβλημα συσσαγωγικά που αντιμετωπίζουμε πάρα πολύ είναι ότι δεν μπορούμε να κατευθύνουμε τους πελάτες σε ένα συγκεκριμένο τρόπο υποστήριξης. Δηλαδή, για παράδειγμα, και θέλω να ρωτήσω αν είναι καλό τελικά να αναπτύξουμε πολλούς τρόπους υποστήριξης, γιατί, για παράδειγμα, τον τελευταίο χρόνο σε εμάς οι περισσότεροι πελάτες μας στέλνουν από το Facebook. Προσπαθούμε να τους κατευθύνουμε στο email και στο chat, αλλά στέλνω, ας πούμε, για παράδειγμα, από το Facebook. Είναι μια νέα τάση που πιστεύετε πρέπει να το υποστηρίξουμε και να ανοίξουμε όλους τους τρόπους αυτούς υποστήριξης ή να παλεύουμε να τους κατευθύνουμε σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι. Στέλνουν στο Facebook καταρχάς γιατί πιστεύουν ότι θα πάρουν πιο γρήγορα την απάντησή τους. Και τους είναι και πιο εύκολο, φαντάζομαι. Ίσως είναι και πιο εύκολα. Εγώ θα έλεγα ότι αντί να επεκτεθείτε, να επικεντρώσετε τις δυνάμεις σας στο Facebook πιο πολύ. Γιατί άμα θα επεκτεθείτε και σε άλλες πλατφόρμες, θα χρειάζεται και παραπάνω προσωπικό, θα έχετε παραπάνω έξοδα. Και δείτε το με τα στατιστικά, αν οι πελάτες τους είναι πιο εύκολο να στέλνουν στο Facebook, σε επικεντρωθείτε στο Facebook. Και αυτό προτείνετε, το βάζουμε στα πλαίσια της ενημέρωσης ότι αν έρθετε σε εμάς παρέχουμε υποστήριξη και από εκεί, για παράδειγμα. Τώρα, αυτό είναι η πολιτική της εταιρείας σας. Άμα δείτε ότι δεν σας δημιουργεί πρόβλημα το να επικοινωνείτε με το Facebook, να το βάλετε, να το προωθήσετε. Γιατί άμα βλέπετε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των πελατών επικοινωνεί με Facebook, τους παρέχετε υποστήριξη μέσα από εκεί. Facebook είναι και αυτό ένα μέσο επικοινωνίας, είναι ένα εργαλείο, όπως και τα email, το οποίο μπορείτε να το υιοθετήσετε και τα δύο. Έγινε, ευχαριστώ. Παρακαλώ. Έχετε ποσοστά επίλυσης προβλημάτων ανάλογα με τα κανάλια εξυπηρέτησης πελατών, δηλαδή σε ποιο κανάλι λύνονται τα προβλήματα περισσότερο? Ποσοστά δεν έχω, αλλά μπορώ να σας πω ότι μέσα στα live chat μπορούν να λυθούν τα εύκολα ζητήματα, γιατί όταν έχεις άμεση επαφή με τον χρήστη, μπορείς να του πεις άμεσα την απάντηση. Όμως είναι κάποια προβλήματα τα οποία χρειάζονται παραπάνω χρόνο για να λυθούν. Ναι, το live chat. Το live chat είναι βασικά η ερώτησή μου, γιατί βλέπω ότι υπάρχει μία τάση προς το live chat απέναντι σε όλα τα άλλα. Προσωπικά εγώ, σχεδόν ποτέ δεν μου έχει λυθεί το πρόβλημά μου μέσω live chat. Πρέπει, ναι. Δηλαδή, πάντα πηγαίνει σε ticketing και παίρνω την απάντηση στο τέλος με email. Ναι. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί δηλαδή το live chat έχει υπερκαλύψει τους άλλους τρόπους? Το live chat συνήθως είναι η πρώτη γραμμή υποστήριξης. Γιατί εκεί μπορούν να λυθούν εύκολα κάποιες εύκολες ερωτήσεις, ας πούμε, πώς να εγκατασταθεί το plugin. Η δεύτερη γραμμή, αν πάει σε tickets, αυτό πάει να πει ότι χρειάζεται παραπάνω προσοχή, μπορεί να θέλει παραπάνω χρόνο για να λυθεί. Κάτι το οποίο, ας πούμε, δεν μπορούμε να σας κρατήσουμε μία ώρα ή 40 λεπτά μέσα στο live chat, γιατί μπορεί να υπάρχει και ουρά από άλλους πελάτες που περιμένουν να μιλήσουν στο ticket. Όταν προωθείτε, είναι πιο χαλαρά τα πράγματα, όπου, ας πούμε, ξέρουμε ότι υπάρχει διαθέσιμος ένας συγκεκριμένος developer, ο οποίος μπορεί να κοιτάξει και να διαθέσει χρόνο για την επίλυση. Αλλά αν ζητάτε για στατιστικά ικανοποίησης, έχουμε κάποια στατιστικά. Αν θέλετε να με βρείτε πιο μετά, θα σας τα δείξω. Γενικά, έχουμε πολύ ψηλά στατιστικά rating στο θέμα ικανοποίησης. Ευχαριστώ. Πάτα να μιλήσω.
Θα κρατήσω αυτό το μια του κλέφτη, δύο του κλέφτη. Επίσης, έτσι όπως το καταλαβαίνω, εσύ δουλεύεις σε μια εταιρεία που πρακτικά παρέχει hosting, έχεις πρώτη, δεύτερη, υποθέτω τρίτη γραμμή, ενώ αρκετοί που ενδεχομένως έχει και σημασία αυτό το οποίο ρωτήσατε, είναι ότι εγώ είμαι freelancer και ο ίδιος παρέχω το support στον πελάτη, υποθέτω οι ίδιοι κανόνες υπακούμε, απλά έχουμε και πιο δύσκολα θέματα. Και ως developer, προτού καταφύγω στο live chat ή στο ticket, έχω κάνει μόνος μου μια προσπάθεια, ενώ κάποιος ο οποίος τίνει να θύμει για παράδειγμα και μέχρι εκεί ξέρει, μπορεί να έχει μικροθέματα τα οποία λύνονται μέσω live chat. Δεν ξέρω, τουλάχιστον έτσι το εκλαμβάνω και την ερώτηση που κάναμε. Ναι, ουσιαστικά θέλω να ξέρω περίπου πόσο απλά είναι τα προβλήματα που θα πει ο κόσμος. Κοιτάξτε, επειδή δεν έχουμε μεγάλο αριθμό προσωπικού και δεν έχουν όλες τις ίδιες γνώσεις. Αν το προσωπικό που θα σας απαντήσει, που θα μιλάει μαζί της, θα ξέρει τη λύση, θα σας τυπεί, δεν υπάρχει λόγος να το αποκρύψει. Αν όμως βλέπει ότι εγώ χρειάζομαι να το προωθήσω στους developers, γιατί αυτοί θα ξέρουν καλύτερα να σας βοηθήσουν, το κάνω για τη δική σας καλύτερη υποστήριξη. Ότι ο developers αυτός θα ξέρει να σας βοηθήσει και να λύσει το πρόβλημά σας. Η Νάστια θα είναι εδώ πέρα γύρω, να τη βρείτε, να τη ζαλίσετε με περαιτέρω ερωτήσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε Νάστια.